Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα γλυκά και νόστιμα θα τελειώσει η εβδομάδα. Τι μου κάνετε, να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα και από τον Πασχάλη, τον κάμεραμαν. Λοιπόν, σήμερα θα τελειώσουμε την εβδομάδα και είναι και πρωί και θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο, δυναμωτικό, νόστιμο, σπιτικό πρωινό. Καλά τα έτοιμα τα πρωινά, αλλά σαν το δικό μας το σπιτικό δεν υπάρχει νομίζω. Και θα είναι ένα πρωινό που θα σας αρέσει. Κάτι το φτιάξετε μια φορά, θα σας γίνει συνήθεια, αγαπημένη συνήθεια. Θα φτιάξουμε σπιτική μαρμελάδα πορτοκάλι, πάρα πολύ νόστιμη, πολύ γλυκιά και πάρα πολύ εύκολη. Άλλωστε μου την έχετε ζητήσει κι εσείς από τα τηλεφωνήματά σας και από τα μηνύματά σας. Μετά που είχαμε κάνει το γλυκό το πορτοκάλι, νομίζω, μία κυρία είχε πάρει τηλέφωνο και λέει θέλει τη συνταγή της μαρμελάδας. Εμείς δίνουμε το λόγο μας, κρατάμε τις υποσχέσεις μας και σήμερα θα τη φτιάξουμε τη μαρμελάδα το πορτοκάλι. Και είναι και πάρα πολύ εύκολη. Μόνο με, τι είναι, με τρία υλικά, τέσσερα, μετρημένα στα δάχτυλα. Και θα κάνουμε και πάρα πολύ ωραία πενερλή. Πρωινό λοιπόν σήμερα με πενερλή, φυτική μαρμελάδα, χυμό πορτοκάλι όπως πίνουμε κάθε πρωί, με βάμα πρόπολη σε υγρή μορφή. Έχουμε εδώ και τα πορτοκάλια μας. Εσείς μην ξεχνάτε να μας πάρετε τηλέφωνο σήμερα. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για τα δώρα μας. Έχουμε ωραία δωράκια να σας δώσουμε σήμερα. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε και πριν στύψω εγώ τα πορτοκάλια μου, το πρωί πριν από κάθε τι και μετά από όλα τα υπόλοιπα, πίνουμε ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι με λίγες σταγόνες βάμα πρόπολης και ενέργεια πάει στο κόκκινο. Εμείς όμως θα πάμε να δούμε τώρα την κάρτα με τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με το πενερλί. Πάμε να δείξουμε την κάρτα με τα υλικά. Γράψτε την και επιστρέφουμε αμέσως να ξεκινήσουμε και να τα φτιάξουμε. Baby,
γάμα πρόπολη σε υγρή μορφή βοηθάει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, το βάμα πρόπολης. Λειτουργεί ως αντιξιδιωτικό, κάνει πάρα πολύ καλό στον οργανισμό. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αρτζανίδη για τα πάρα πολύ ωφέλιμα και χρήσιμα προϊόντα που μας προσφέρει στην εκπομπή μας. Αρκούνε λίγες σταγόνες, έτσι για να ξεκινήσει η μέρα μας πάρα πολύ ωραία και με πολύ ενέργεια. Ανακατεύουμε την υγρή μορφή της βάμα πρόπολης μέσα σε ένα ποτήρι χυμό ή γάλα ή νερό, όπου επιθυμείτε εσείς. Στην υγειά σας, με πάρα πολύ ενέργεια. Άσπρο πάτο, Πασχάλη. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο πρωινό. Δεν χρειάζεται να φας τίποτα άλλο. Εμείς όμως σήμερα θα φάμε και πενερλί, θα φάμε και σπιτική μαρμελάδα πορτοκάλι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τα πενερλί μας. Διαδικασία από την αρχή για να δείτε πώς φτιάχνουμε αυτό το καταπληκτικό ζυμάρι για το πενερλί. Βλέπετε πώς έχει φουσκώσει. Θα το αφήσουμε εδώ στην άκρη. Θα το σκεπάσουμε. Θερμοκρασία δωματίου θέλει, περίπου στη μισή ώρα να κάτσει, να βοηθήσει η μαγιά έτσι να το φουσκώσει. Και πάμε τώρα. Έχουμε εδώ τη μία κούπα νερό, το οποίο το νερό είναι θερμοκρασία δωματίου. Δεν το θέλουμε ζεστό, ούτε καν χλιαρό. Λοιπόν, έχουμε εδώ την ζάχαρη, το αλάτι, και τη μαγιά. Ξερή μαγιά. Ανακατεύουμε το νερό, τη μαγιά, τη ζάχαρη και το αλάτι. Και τώρα αυτό το υλικό είναι καλά να μην είναι ένα δεκάλεπτο, για να θα βοηθήσει πάρα πολύ τη μαγιά λίγο να ξεκουραστεί. Και τώρα, έχουμε εδώ το αλεύρι μας. Αλεύρι μάνα, χρυσό αλεύρι μάνα για όλες τις χρήσεις, για πίτες, για κουραμπιέδες, για λουκουμάδες, κουλουράκια, τηγανίτες, δίπλες, φωλιάτες, φύλλο για πίτες, τα πάντα κάνει αυτό το αλεύρι, το χρυσό αλεύρι μάνα. Ρίχνουμε το αλεύρι μας. Εμείς σας έχουμε δώσει ακριβώς την δοσολογία στην κάρτα. Εγώ πάντα το πενερλί, τις πίτσες και αυτά, πάντα με ντομάτι. Και έχουμε εδώ επίσης και το αλεύρι ολικής αλέσεως, σίκαλης, το μάνα, το οποίο θα βάλουμε μικρή ποσότητα από αυτό το αλεύρι. Και ξεκινάμε έτσι απλά το ζύμωμα. Αυτά είναι τα υλικά που θέλουμε για να γίνει το καταπληκτικό ζυμάρι για τα πενερλί μας, για το special πρωινό. Θα ρίξουμε λίγο ακόμη.
ζυμώνουμε καλά. Δεν ακούσαμε ακόμη την πρώτη καλημέρα. Για να ακούμε την καλημέρα σας. Να μπείτε και στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε και κλήρωση. Θα κληρώσουμε δωράκια σήμερα. Έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα και ένα το κούρημα της Μαρίας. Πέντε δωράκια. Πέντε δωράκια με πολύ αγάπη για σας. Τώρα χειροκροτάει μόνο ο Πασχάλης. Δείτε δικά μου χέρια, είναι αποσχολημένα όπως βλέπετε. Δεν έχουμε κοινό, λέει ο Πασχάλης. Δεν πειράζει, το κοινό μας είστε εσείς. Σας αγαπάμε, μας αγαπάτε, μας έχετε δείξει την αγάπη σας. Γι' αυτό πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε καλημέρα. Χθες ήταν η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Πώς περάσατε? Ερωτευθήκατε, αγαπήσατε? Σας χάρισαν δωράκια? Καλά θυμηθήκαμε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου χθες, 14 Φεβρουαρίου. Σήμερα όμως 15 Φεβρουαρίου. Ποια μέρα είναι? Ξέρουμε? Σήμερα είναι η μέρα του παιδικού καρκίνου, κατά του παιδικού καρκίνου. Η μέρα κατά του παιδικού καρκίνου, ναι. Σήμερα είναι λοιπόν. Να μην την ξεχνάμε και αυτή την ημέρα. Λοιπόν, το ζυμάρι μας, θα το βάλουμε έτσι εδώ κάτω, να το δείτε και λίγο, έτσι πόσο μαλακό, λαστιχωτό είναι. Θέλουμε προθερμασμένο φούρνο, πολύ δυνατό φούρνο στον αέρα, 200 βαθμούς, και τα ψήνουμε περίπου στα 20 λεπτά. Λοιπόν, το ζυμάρι μας είναι πανέτοιμο. Θα βγουν γύρω στα 5-6 μεγάλα πενερλί. Και τώρα. Έχουμε εδώ το ζυμάρι που μετά από μισή ώρα. Κοιτάξτε πόσο όγκο έχει δώσει, κοιτάξτε λίγο τις διαφορές. Εδώ είναι το ζυμάρι που μόλις φτιάξαμε και εδώ είναι το ζυμάρι μετά από μισή ώρα έχει γίνει αυτό. Εμείς ρίχνουμε το ζυμάρι μας αυτό. Εδώ μέσα ρίχνουμε λίγο λάδι στο μπολ. Βάζουμε το ζυμάρι μας μέσα. Θερμοκρασία δωματίου. Είναι καλά το δωμάτιο να είναι λίγο ζεστό για να γίνει ακόμη πιο γρήγορα. Το σκεπάζουμε και τα αφήνουμε στην άκρη. Και εμείς τώρα πάμε με το ζυμάρι μας που έχει φουσκώσει. Ρίχνουμε λίγο αλεύρι. Το χωρίζουμε. Πόσα πενερλί θέλουμε να βγάλουμε. Αν τα θέλετε μικρά, μπορείτε να τα κάνετε μικρά. Εμείς θα τα κάνουμε έτσι ωραία, μεγάλα, χορταστικά. Το χωρίζουμε σε 5 κομμάτια. Ζυμώνουμε ελαφρώς. Και με τη βοήθεια του αλευρίου κάτω. Καλημέρα! Μέρα Κωνσταντίνη, όλη μέρα. Τι κάνεις κυρία Άννα? Καλά, εδώ κάθισα για να γράψω τη μαρμελάδα. Και σήμερα βλέπω η πρώτη καλημέρα από την κυρία Άννα είναι πάλι. Και θα πάει όλη μέρα καλά. Εύχομαι πολύ, κυρία Άννα, εύχομαι και σε σένα. Με πολύ αγάπη, σε εσένα και στο κανάλι σας. Να είσαι καλά κυρία Άννα. Άντε, όλα, δεν περιμένω να γράψω, δεν έχω κάνει μαρμελάδα με πορτοκάλι, γλυκό κάνω. Είναι πάρα πολύ εύκολη κυρία Άννα, πολύ νόστιμη και... Τι να σας λέω, δεν έχω λόγια. Εδώ με το στυλό είμαι. Εδώ, και αυτές τις μέρες θα την κάνω. Αν ρίξετε κυρία Άννα, ναι. Κοιτάξτε λίγο εδώ τι έχω. Κοιτάξτε λίγο.
Ναι. Κοιτάξτε λίγο. Βλέπω, ναι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ. Ναι, ναι, ναι. Θέλει τόσο λίγο χρόνο που από την ώρα που ήρθα εδώ στην κουζίνα, ξεκίνησα να τη φτιάχνω και όπως βλέπετε είναι έτοιμη. Τι χρώμα ωραίο. Θα τη δείτε στην πορεία, κυρία Άννα, θα τη φτιάξουμε. Κωνσταντίνε, καλή δύναμη. Να είσαι καλά, κυρία Άννα μου. Γερός, πάντα με την υγεία και με το χαμόγελο, το χάρισμα του Θεού που έχεις. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια, και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ανοίγουμε με ένα πλάστη το ζυμάρι μας. Θέλουμε στο σχήμα αυτό. Έτοιμο είναι το ένα. Πάμε για το επόμενο. Κοιτάξτε πόσο αφράτο έχει γίνει το ζυμάρι. Λίγο αλεύρι. Και όπως έχουμε πει, καλά τα έτοιμα τα πρωινά. Παντού μπορούμε να τα βρούμε, τα πενερλί και τις μαρμελάδες. Αλλά σαν τα δικά μας πιστεύω δεν υπάρχουν. Και μόνο που μπαίνετε στη διαδικασία να το φτιάξετε εσείς οι ίδιοι, από εκεί ξεκινάει η νοστιμιά. Έτοιμο και το επόμενο. Άρα το Σαββατοκύριακο που έρχεται, φίλες και φίλοι, θέλω να φτιάξετε το δικό σας πρωινό. Θα δείτε πόσο τραγανά γίνονται αυτά τα πινερλί. Επειδή τα έχω ξαναφτιάξει στο σπίτι και έχουν ξετρελαθεί όσοι τα δοκίμασαν. Δεν θέλει πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Το ζυμάρι είδατε πόσο γρήγορα γίνεται. Το αφήνετε να ξεκουραστεί, να φουσκώσει ένα μισάωρο και στη συνέχεια το κόβετε σε κομμάτια στο μέγεθος που επιθυμείτε. Ανοίγετε τα φύλλα κατά αυτόν τον τρόπο. Τα γεμίζετε. Επίσης με απλά και υλικά που έχουμε όλοι στα σπίτια μας. Φροντίζω πάντα τα υλικά που βάζω στα φαγητά μου μέσα να τα έχουμε όλοι, ανά πάσα στιγμή στο σπίτι μας. Έτοιμο και το τελευταίο. Αυτά είναι λοιπόν. Εδώ είναι το ζυμάρι μας, το πενερλί, έτοιμο για να το γεμίσουμε. Σήμερα θα τα κάνουμε έτσι αρκετά μεγαλούτσικα λίγο. Και τώρα. Έχουμε και λέμε, έχουμε εδώ το ταψάκι μας. Ας πάρουμε αυτή τη μαρμελάδα από εδώ. Ένα κομμάτι λαδόκολα. Κόψουμε αυτό που περισσεύει. Είναι νοικοκυριμένες οι δουλειές μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Για πείτε μας και το όνομά σας. Είμαι η Χρύσα από Παλιοκόμη. Κυρία Χρύσα από Παλιοκόμη, τι μου κάνετε? Δόξα τω Θεώ, να λέμε. Χαίρομαι, χαίρομαι, κυρία Χρύσα μου. Χαίρομαι. Δόξα τω Θεώ. Βλέπω εσάς και εγώ παίρνω θάρρος. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω αυτό. Χαίρομαι που σας δίνουμε θάρρος. Χαίρομαι που σας δίνουμε ενέργεια. Βέβαια, βέβαια. Αυτά βέβαια είναι αμοιβαία αισθήματα και εμείς και εγώ τα παίρνω από εσάς αυτά. Έτσι είναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς, κυρία Χρύσα. Πάμε λοιπόν, κυρία Χρύσα, να φτιάξουμε τα πινερλί μας. Ναι, ναι, ναι. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε. Να είστε καλά κι εσείς. Έχουμε εδώ τη γραβιέρα μας. Μπορείτε και εσείς να βάλετε όποιο ημίσκληρο τυράκι ή κάποιο κασέρι,
ό,τι σας αρέσει εσάς. Εγώ σήμερα επέλεξα γραβιέρα από τα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ μέσα θα ρίξουμε και το τυρί κρέμα. Τυρί κρέμα διαλεγμένο, το οποίο το βρίσκεται μόνο στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Θα ανακατέψουμε καλά γραβιέρα με τυρί κρέμα. Όσο μπορεί να ανακατευτεί. Είναι λίγο δύο στερεά υλικά, αλλά με λίγη καλή θέληση όλα θα γίνουν. Επέλεξα τυρί κρέμα μέσα στη γραβιέρα, θα σας πω και το λόγο. Βλέπετε μερικά πενερλί όταν τα τρώμε του εμπορίου έξω, δαγκώνει στο πενερλί, κάμερα σε βλέπω, κάμερα με ακούτε? Ναι. Είχαμε μείνει. Λοιπόν, όπως βλέπετε έξω μερικά πινερλί, όταν το δαγκώνετε και το τρώτε, μερικά στάζουν λάδι, είναι λίγο λαδερά. Γι' αυτό το λόγο εγώ μέσα στη γραβιέρα έχω βάλει το τυρί κρέμα, το οποίο απορροφάει όλο το λάδι βασικά βγαίνει από το κασέρι, βγαίνει από τη γραβιέρα. Θα απορροφήσει όλο το λάδι το τυρί κρέμα και θα είναι το πενερλί σας special. Μπουκιά και σικόριο. Πάμε να το φτιάξουμε. Αυτό ήταν. Ενσωματώθηκε το τυρί κρέμα με τη γραβιέρα. Και πάμε να φτιάξουμε τώρα ένα-ένα. Εδώ έχουμε και το βούτυρο. Φρέσκο βούτυρο θα βάλουμε, όχι μαργαρίνη. Θα βάλουμε έτσι μερικά κομματάκια. Βούτυρο μέσα στο πενερλί. Γραβιέρα με το τυρί κρέμα. Έχουμε εδώ το μπέικον, μπέικον διαλεγμένο, το οποίο το βρίσκεται μόνο στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εντάξει. Το είδαμε, εντάξει. Σήμερα ο Πασχάλης δεν έχει κέφια. Δεν μας κάνει έτσι ωραία κοντινά. Λοιπόν, έτσι ροδέλες. Κόψουμε και μία πιπεριά. Λίγο πιπέρι, πολύ λίγο. Έχουμε εδώ και λίγο φρέσκια ρίγανη, την οποία θα ρίξω και τώρα λίγο, αλλά και την υπόλοιπη θα τη ρίξω φρέσκια από πάνω αφού ψηθούν. Λοιπόν, παίρνετε τις άκρες αυτές και τις κάνετε έτσι, γιατί όταν ψήνονται τα πινερλί, ανοίγουν, διπλώνετε και τυλίγετε κατά αυτόν τον τρόπο. Έτοιμη μία βαρκούλα, τοποθετούμε στο ταψάκι μας
Πάμε για την επόμενη. Όπως έχουμε πει, κομματάκια βούτυρο. Γραβιέρα με τυρί κρέμα μαζί. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα σας. Τι κάνεις? Πολύ καλά, εσείς? Καλά κι εγώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Να είσαι καλά. Για πες μου και το όνομά σου. Στέλλα με λένε. Κυρία Στέλλα. Ναι, ναι. Από Καβάλα. Από Καβάλα. Αγαπημένη. Ναι. Αγαπημένη πόλη Καβάλα, λοιπόν. Ναι, πρώτη φορά παίρνω, αν και σε παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό, από τότε που άρχισες, αλλά εντάξει. Δεν είμαι εγώ τόσο πολύ του τηλεφώνου. Μα δεν φαίνεστε άλλωστε, μόνο τη φωνή σας ακούμε. Ναι, καλά, εντάξει, αλλά γενικώς. Μισή ντροπή δική σου, μισή δική μου. Ναι. Μην αγχώνεσαι. Όχι, εντάξει. Μπράβο, πολύ ωραία πράγματα φτιάχνεις. Να είστε καλά. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουν. Ναι, όλα καλά, πολύ ωραία. Και θέλω επίσης να τα φτιάχνετε κιόλας. Από καμιά φορά κάνω κάτι, εντάξει. Έτσι, μπράβο. Είμαι μεγάλη, εγώ δεν είμαι μικρό κοριτσάκι. Έλα τώρα κι εσύ που είσαι μεγάλη. Μεγάλη είμαι, μεγάλη. Τέλος πάντων, δεν λέμε ποτέ μια ηλικία, την ηλικία της γυναίκας. Α, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ σας ακούω μια χαρά. Να είστε καλά. Σας ακούω πολύ καλά, νεότατη. Ναι, με το χαμόγελο. Βάλαμε σήμερα και το χαμόγελό μας. Ναι. Έτσι να κλείσει ωραία εβδομάδα, γλυκά και νόστιμα. Ναι, 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 ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Και εγώ τα ίδια. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Να, και μπαίνετε και στην κλήρωση, στο τέλος της εκπομπής θα γίνει και τα ωραία μας δωράκια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, γεια σου. Γεια σας. Λοιπόν, έτοιμο και το επόμενο. Τη ρίγανη δεν βάλαμε από πάνω. Τρία φυλλαράκια ρίγανη. Και πάμε ένα ακόμη. Λοιπόν, φρέσκο βούτυρο όπως έχουμε πει, όχι μαργαρίνη. Το μπέικον. Και πιπεριά. Λίγο πιπέρι. Πάει πάρα πολύ με τη γραβιέρα το πιπέρι. Και λίγο φρέσκια ρίγανη. Τυλίγουμε πάλι έτσι τις άκρες. Διπλώνουμε, γιατί αυτά έχουν την ιδιότητα, το ζυμάρι ανοίγει. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε όλο το υλικό μέσα. Έτοιμο και το επόμενο. Τώρα εδώ βασικά χωρούσε ένα ακόμη. Θα το βάλουμε έτσι πλάγια, για να βάλουμε και ένα εδώ στην άκρη. Εσείς αν θέλετε να τα κάνετε λίγο πιο μικρά, για να χωρέσει όλο αυτό το υλικό, ή γιατί όχι, κάντε και ένα δεύτερο ταψί. Γίνονται τόσο νόστιμα. Λοιπόν, το μπέικον. Και πιπεριά. Λίγο πιπέρι
και λίγο φρέσκια ρίγανη, όπως έχουμε πει. Αν δεν έχετε φρέσκια ρίγανη, θα βάλετε λίγο ξερί. Αλεύρι, όπως έχουμε πει, για όλες τις χρήσεις, σκληρό αλεύρι και επίσης και μια μικρή ποσότητα από αλεύρι ολικής. Έτσι το ξαναλέω για κάποιους που δεν μας έχουν δει από την αρχή. Έτοιμο και το επόμενο. Λοιπόν, εδώ έχουμε το λιωμένο βούτυρο, αλλά το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε όταν βγουν από το φούρνο τα πενιαρλί μας. Πάμε λοιπόν, κοιτάξτε πόσο όμορφα ωραία τα φτιάξαμε. Πάμε λοιπόν να τα σταυρώσουμε και στο φούρνο, προθερμασμένο φούρνο όπως έχουμε πει, στον αέρα, 200 βαθμούς, περίπου στο 20 λεπτό θέλουν. Θα τα δείτε, αφού θα ανοίξει λίγο το φούρνο, δεν παθαίνουν τίποτα, δεν ψήνονται ομοιόμορφα. Δεν πειράζει και να ανοίξουμε το φούρνο, να τα δούμε λίγο. Εδώ έχουμε το ζυμάρι το άλλο, κοιτάξτε πώς έχει φουσκώσει. Ήδη έχει περάσει μόνο ένα τεταρτάκι. Θα αφήσουμε και αυτό το ζυμαράκι εδώ, θα το βάλουμε από κάτω γιατί αυτό έχει φουσκώσει. Και θα τα φτιάξουμε μετά και αυτά. Άλλο ένα ταψάκι. Λοιπόν, εμείς τώρα, έτσι όπως είμαστε με τα χέρια τα αλευρωμένα, θα πάμε να ευχαριστήσουμε τους υποστηρικτές εκπομπής μας. Και είναι πάρα πολλοί, γιατί χωρίς αυτούς εκπομπή δεν γίνεται. Πάμε λοιπόν έναν-έναν να τους ευχαριστήσουμε, να τους δείτε κι εσείς, να δείτε ποιοι υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή. Πάμε στον πρώτον, Supermarket Kansas, η ανθρώπινη δύναμη, 35 ολόκληρα χρόνια ψωνίζουμε και μόνο κερδίζουμε. Supermarket Kansas, στο νομό Σερών, νομό Καβάλας και Θεσσαλονίκη. Πίσω από τα Supermarket Kansas βρίσκεται ένας εξειδικευμένος όμιλος με ανθρώπους που αγαπούν την ποιότητα και την οικονομία. 35 ολόκληρα χρόνια, κάθε μέρα δεν σταματάμε να φροντίζουν να έχετε πάντα τα καλύτερα για εσάς και την οικογένειά σας. Μην ξεχνάτε επίσης στα Supermarket Kansas να περνάτε την κάρτα Economy αγοράζοντας προϊόντα με την ειδική σήμανση, κερδίζετε αμέσως 6 ευρώ. Επίσης το φυλάδιο αυτού του μήνα τελειώνει στις 20 Φεβρουαρίου, την Τετάρτη αυτή που μας έρχεται δηλαδή θα τελειώσει το φυλάδιο και μην ξεχνάτε τις σούπερ προσφορές που βρίσκεται μέσα στο φυλάδιο, ενημερωθείτε από τα καταστήματα. Σούπερ προσφορές τριημέρου, τα τριήμερα δεν σταματάνε συνέχεια να έρχονται, φροντίζουν για εσάς να έχετε πάντα τα φθηνότερα για την οικογένειά σας και το σπίτι σας. Μέχρι και αύριο Σάββατο θα βρείτε στα κρεοπολία των Supermarket Kansas κοτόπουλο νοπό ελληνικό με 2,5 ευρώ το κιλό, σνίτσελ χοιρινό 4,95, λουκάνικα χωριάτικα τύπου τζουμαγιάς μόνο με 4,95. Να τονίσω ότι τα κρέατα είναι ελληνικά από ντόπιους παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Επίσης θα βρείτε το υγοπρόβιο τυρί τσαντίλας με 5,5 ευρώ το κιλό και όλα τα προϊόντα της SAIM μισή τιμή, 50% φθηνότερα λοιπόν. Αυτές οι προσφορές είναι μέχρι και αύριο Σάββατο. Και από Δευτέρα που ξεκινάει το τελευταίο τριήμερο και τελειώνει και το φυλάδιο, εκεί δεν το χάνουμε αυτό το τριήμερο, θα βρείτε το ροδέα γήτο ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, μόνο με 13,90 τα 4 λίτρα. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Όλα τα λαχανικά αλτέρα, τα οποία τα έχουμε εδώ και εδώ στην εκπομπή μας, λαχανικά αλτέρα, καταψυγμένα λαχανικά αλτέρα σε όλα τα καταστήματα και επίσης τώρα στα Supermarket Kansas, θα τα βρείτε 40% φθηνότερα. Καταψυγμένα λαχανικά αλτέρα λοιπόν, από τον κύριο Μπαμπλά Χρήστο και τον κύριο Γούνα Γεώργιο. Επίσης θα βρείτε το τριήμερο μέχρι την Τετάρτη κιμά στα κρεοπολία, ελληνικό ανάμεικτο, μόνο με 4,90 το κιλό. Αυτές είναι οι μερικές από τις προσφορές των Supermarket Kansas, τις οποίες δεν πρέπει να τις χάνετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Supermarket Kansas που στηρίζουν την εκπομπή μας και προμηθεύουν όλα τα υλικά για την εκπομπή μας. Στηρίζουμε την ανθρώπινη δύναμη των Σερών. Πάμε στον επόμενο υποστηρικτή της εκπομπής μας. Η εταιρεία τροφίμων Α, κύριος Μπαμπλάς Χρήστος και κύριος Γούνας Γεώργιος, δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Ιγρήτας, πώληση μόνο χοντρική και επίσης θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα που μόλις τώρα βλέπετε, λαχανικά αλτέρα καταψυγμένα, ντοματοειδή περφέτο και βραβευμένα ζυμαρικά Μάγβελ. Ελληνικά προϊόντα στις πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Σε όλα τα μάρκετ, σε όλα τα σούπερ μάρκετ της πόλης μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μπαμπλά και τον κύριο Γούνα για την υποστήριξη της εκπομπής μας. Στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα, στηρίζουμε τον τόπο μας και πάμε στον επόμενο υποστηρικτή της εκπομπής μας. Αυγά ελευθέρας βοσκής, αυγά από κότες ταϊσμένες μόνο με βιολογικές τροφές, Φίλιππος Ματζέρης, Περιστέρη Κωστοπούλου 9, κάθε μέρα εκεί θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φίλιππο Ματζέρη για τα αυγά που προμηθεύει στην εκπομπή μας και επίσης θα τα βρείτε τα αυγά του κυρίου Φίλιππο Ματζέρη μέχρι και την Τετάρτη όπως έχουμε πει στα Supermarket Kansas στην τιμή η εξάδα μόνο με 98 λεπτά. Φρέσκα αυγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φίλιππο Ματζέρη και πάμε στον επόμενο. Κρέατα ποιότητα Ηλιάδης. Αφή Ηλιάδης λοιπόν, μεραρχία 49, κρέατα ποιότητας, ακριβώς απέναντι από το εργατικό κέντρο, παραδίπλα στα δικαστήρια. Στο κρεοπωλείο θα βρείτε κοντοσούβλι, γύρο χοιρινό, κοκορέτσι, ρολά γεμιστά, εξοχικό, σουτζουκάκια, σουβλάκια και πάρα πολλά άλλα είδη. Όρεξη απλά να έχετε. Και όπως βλέπετε και οι μερικές τιμές, οι τιμές του είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ελληνικά κρέατα, το τονίζουμε αυτό. Στηρίζουμε τη σεραϊκή αγορά μας, στηρίζουμε τα μαγαζιά του νομού μας. Πανσέτα χοιρινή ελληνική μόνο με 3,95, λουκάνικα χωριάτικα 4,95 το κιλό, κοτόπουλο εξοχής ημέρας 2,95, κιμάς ανάμεικτος 5,95, μάγουλα μόσχου 5,95, μάγουλα χοιρινά 2,95. Πολλές νοστιμνές στο κρεοπωλείο Ηλιάδη να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Μεραρχία 49, ακριβώς απέναντι από το εργατικό κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κρεοπωλείο Ηλιάδης για την υποστήριξη της εκπομπής μας και πάμε στον επόμενο. Νάσος Νησιούδης δίνει λύσεις σε όλα τα μαστορέματα. Μόνο με ένα τηλεφώνημα, όλα τα υλικά στην πόρτα σας, στο σπίτι σας, αποκλειστικά στο σκούταρι Σερών. Νάσος Νησιούδης λοιπόν, τεχνικό πολυκατάστημα, θα βρείτε στο κατάστημα όλα τα υλικά οικοδομών, χρώματα σιδερικά, υδραυλικά, μονοτικά υλικά, καυσόξυλα, πέλετ, ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων, σύρματα περιφράξεων, σύρματα γορτοδεσίας, νάιλο θερμοκηπίων και με ένα τηλεφώνημα στο σκούταρι Σερών στην πόρτα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νάσο Νησιούδη για την υποστήριξη της εκπομπής μας. Και πάμε στον επόμενο. Δωρόσιμο. Ορολόγια κοσμήματα, Περιστέρη Κωστοπούλου 10 στις Σέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Χρύσα Μάλαμα για την υποστήριξη της εκπομπής μας. Το κατάστημα θα βρείτε, όπως έχουμε πει, Περιστέρη Κωστοπούλου 10, δωρόσιμο. Θα βρείτε πάρα πολύ όμορφα και ωραία κοσμήματα, εξεσουάρ, τσάντες, φουλάρια, καπέλα τώρα για το καλοκαίρι, ορολόγια πάρα πολύ ωραία, τιμές πάρα πολύ χαμηλές, οι προσφορές είναι πάντα όλο το χρόνο, προσφορές θα βρείτε από 20%, 30%, 40% έως και 50% σε προϊόντα του δωρόσιμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Χρύσα Μάλαμα. Ένα χειροκρότημα για το δωρόσιμο. Στηρίζουμε τη σεραϊκή αγορά μας, στηρίζουμε τον τόπο μας. Και πάμε στον επόμενο υποστηρικτή της εκπομπής μας. Κύριος Οδυσσέας και Χρήστος Αρτζανίδης, μέλη ΣΥΡΙΣ. Λοιπόν, η Μελισσοκομεία Αρτζανίδη ερδρεύει στο Λευκόνα Σερών και εκτός από το μέλι παράγουν όλα τα προϊόντα της μέλισσας, βασιλικό πολτό, γύρι, βάμα πρόπολης και ραλιφές. Τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε απευθείας από τον παραγωγό μόνο με ένα τηλεφώνημα. Επίσης μπορείτε να αφήσετε τις παραγγελίες σας και εδώ στην εκπομπή μας.
Βλέπετε τώρα στην οθόνη σας τις κεραλιφές. Έχει κεραλιφές πολλών ειδών σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Το βάμα πρόπολης πάνω, όπως βλέπετε, τα σταγονίδια, τα μπουκαλάκια με τις σταγόνες που πίνω εγώ κάθε πρωί με το χυμό μου και μου δίνει αυτή την ενέργεια που έχω, γιατί η απόδειξη είναι εδώ μπροστά σας. Λοιπόν, το βάμα πρόπολης είναι σε πόσιμη μορφή. Προσθέτουμε λίγες σταγόνες μέσα σε νερό ή χυμό ή γάλα. Η κατανάλωση του βάμα πρόπολης βοηθάει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, στη μείωση των φλεγμονών και επίσης λειτουργεί ως αντιξιδωτικό. Τα ωφέλη της είναι πάρα πολλά. Απολυμμένη, επουλώνει τις πληγές, αναζωογονεί το δέρμα και καταπολυμά τις μυτικιατικές λοιμώξεις. Η κεραλιφή είναι ένα από τα αρχαιότερα καλλιντικά. Η συνταγή της αποτελείται από δύο και μόνο φυσικά προϊόντα, κερί, μέλισσας και ελαιόλαδο. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να προσθέσουμε διάφορα έλαια μέσα για πιο εξειδικευμένη χρήση. Για παράδειγμα, σπαθόλαδο για δυνατή επούλωση πληγών. Οι ιδιότητες της κεραλιφής είναι τόσο καλοπιστικές όσο και θεραπευτικές. Όσο για το μέλι, τι πει κανείς για το μέλι? Είναι ένα από τα πιο παλιά και σημαντικά γλυκαντικά που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Το μέλι έχει την ευεγερτική δράση και μπορεί να αντικαταστήσει τη ζάχαρη. Χαρίζει ενέργεια με φυσικό τρόπο, βοηθάει να κοιμάστε καλύτερα, κάνει καλό στην καρδιά, μαλακώνει το λαιμό και ενισχύει το νοσοποιητικό. Μέλι Πεύκου και μέλι Ανθέων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Οδυσσέα και Χρήστο Αρτζανίδη. Η οικογενειακή επιχείρηση εδρεύει στο Λευκόνα Σερών και μόνο με ένα τηλεφώνημα όλα τα προϊόντα στην πόρτα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο υποστηρικτή της εκπομπής μας. Λοιπόν, εδώ κάνει stop. Εδώ κάνει stop. Διπλώματα αεραστεχνικά, επαγγελματικά, μοτοσυκλέτας, αναθεωρήσεις και επεκτάσεις. Παύλου Μελά 24, πίσω ακριβώς από την Ομαρχία. Σχολείο Οδηγών κύριος Γιώργος Μοσχόπουλος. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Σχολείο Οδηγών κύριος Γιώργος Μοσχόπουλος, που από το 1975 στην υπηρεσία του ΣΕΡΕΟ Οδηγού, διπλώματα όλων των κατηγοριών, αναθεωρήσεις, μεταβιβάσεις. Και μην ξεχνάτε, οδηγείτε πάντα με ασφάλεια. Και το νου σας, για εσάς κυρίες μου, απευθύνουμε στις κυρίες που έχουν ξεχάσει να οδηγάτε. Έχετε ξεχάσει να οδηγείτε. Έχετε ξεχάσει πώς είναι να βγείτε στον δρόμο και να οδηγείτε με ασφάλεια. Για τον ΑΒ λόγο, ενώ έχετε το δίπλωμά σας, μπορείτε να πάτε στη σχολή οδηγών του κυρίου Μοσχόπουλου, το οποίο οικονομικά και μόνο με λίγα μαθήματα θα βγείτε πάλι στον δρόμο οδηγώντας πάντα με ασφάλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη σχολή οδηγών και τις προσφορές που μας κάνουν για τους αγαπημένους φίλους και φίλες για διπλώματα κατηγοριών ερασιτεχνικών, επαγγελματικών, μοτοσυκλέτας, αναθεωρήσεις και επεκτάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μοσχόπουλο. Και πάμε στον επόμενο υποστηρικτή της εκπομπής μας. Γραφείο Γενικού Τουρισμού Seres Travel. Κύριος Βοζίκης Δημήτριος, Δυτικής Θράκης 11, Γραφείο Γενικού Τουρισμού που σας ταξιδεύει παντού με τις καλύτερες εκδρομές, τις πιο πρωτότυπες ιδέες, τις καλύτερες τιμές σε ασυναγώνιστα μέρη για τις πιο αγαπημένες σας και λατρεμένες εκδρομές. Γιατί μόνο εμείς, μόνο το Γραφείο Γενικού Τουρισμού κάνει τα όνειρά σας πραγματικότητα. Μην ξεχνάτε να δηλώσετε συμμετοχή για τη διήμερη εκδρομή 24 και 25 Μαρτίου Ιωάννινα Μέτσοβο. Τιμή συμμετοχής 60 ευρώ, περιλαμβάνει ξενοδοχείο, μεταφορά και πρωινό. Ξενοδοχείο τριών αστέρων στο κέντρο των Ιωαννίνων. Θα επισκεφθούμε το μουσείο με τα κέρινα ομοιώματα στα Ιωάννινα, τη λίμνη των Ιωαννίνων, το νησάκι της Κυραφροσύνης απέναντι. Εδώ θέλουμε το χειροκρότημα του Πασχάλη, γιατί τα δικά μου χέρια κρατάνε την αφίσα. Δηλώσει συμμετοχή άμεσα. Έχουν μείνει μόνο λίγα δίκλινα. Και τώρα, αυτή τη Δευτέρα, τώρα, όχι αύριο, μεθαύριο, Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, χαλαρώνουμε στα Γεματικά Λουτρά Αγκίστρου. Τιμή συμμετοχής μόνο 8 ευρώ. Όσοι επιθυμείτε να χαλαρώσουμε στα Γεματικά Λουτρά Αγκίστρου, δηλώστε συμμετοχή, προλαβαίνετε ακόμη και τώρα. Αυτή τη Δευτέρα, το απόγευμα, φεύγει το λεωφορείο. Θα πάμε όλοι εκεί. Περιμένουμε και όλους εσάς. Και μην ξεχνάτε το αποκριάτικο ξεφάντωμα. Φέτος, Κυριακή της Αποκριάς, θα το περάσουμε
με τους παραδοσιακούς χορούς της Κοζάνης, με τα άρματα, με το κάψιμο των φωτιών, της φωτιάς το βράδυ. Κυριακή λοιπόν, 10 Μαρτίου, Κυριακή της Αποκριάς, τιμή της συμμετοχής 17 ευρώ, αποκριάτικο ξεφάντωμα στην Κοζάνη. Δηλώστε συμμετοχή. Προλαβαίνετε όλοι σας. Λοιπόν, πάμε να ευχαριστήσουμε το Αλεύρι Μάνα. Αλεύρι Μάνα, προμηθεύει το Αλεύρι Μάνα στην εκπομπή μας για τις νοστιμνές που φτιάχνουμε. Σήμερα, όπως έχετε δει, έχουμε φτιάξει τα πινερλί με το χρυσό αλεύρι και με το αλεύρι ολικής αλέσεως. Και θα δείτε πόσο φανταστικά θα γίνουν τα πινερλί μας. Αλεύρι Μάνα, λοιπόν, γιατί η μάνα είναι μόνο μία και ξέρει να φροντίζει για τις συνταγές μας. Αλεύρι Μάνα για όλες τις χρήσεις, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, σιμιγδάλι ψηλό, χοντρό, νεσεστέ, άχνη Μάνα. Όλα τα προϊόντα Μάνα θα τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και επίσης και στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Μαγειρεύουμε μόνο με ελαιόλαδο και λάδι και ηλιέλαιο πρωτεύς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γεώργιο Χατζιαραπίδη. Θα βρείτε το κατάστημα τρίτο χιλιόμετρο Σερών Υγρήτας, πόλη Συχοντρική Λιανική, και το υποκατάστημα πλατεία εμπορίου 20 στις Σέρες. Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζιαραπίδη για το λάδι που προμηθεύει στην εκπομπή μας και κάνει τα φαγητά μας ακόμη πιο νόστιμα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Σεραϊκή Εταιρεία Φλος με τα συναγώνιστα και αξεπέραστα και αρωματικά απορριπαντικά Βέρο, με άρωμα σαπούνι Μασαλίας και άρωμα για σεμί, με άρωμα που σε απογειώνει και τιμή που σε προσγειώνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σεραϊκή Εταιρεία Φλος. Στηρίζουμε τα σεραϊκά προϊόντα μας, στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, όπως βλέπετε τώρα και την υπόλοιπη σειρά της Φλος, μαλακτικό ρούχων, Φλος για εξαφάνιση, Φλος για εξαφάνιση από τα λίπη της κουζίνας, για τα άλατα, για το πάτωμα, για τα πιάτα. Σεραϊκά προϊόντα λοιπόν Φλος, απορριπαντικά Φλος, σεραϊκά, τα στηρίζουμε, τα αγοράζουμε, δοκιμάστε τα, προτιμήστε τα και θα μας θυμηθείτε. Να ευχαριστήσουμε το Γαζορίτι, το φανταστικό αυτό κρασάκι που συνοδεύει επίσης τα φαγητά μας, το τραπέζι μας. Γαζορίτες λοιπόν σε λευκό κρασί, σε κόκκινο, ημίσκληρο, ροζέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γαζορίτι για το κρασί που προμηθεύει στην εκπομπή μας. Και τώρα έχουμε να ευχαριστήσουμε και να σας πούμε και τα δώρα μας. Περίμενε. Έχουμε και το τηγάνι, βεβαίως. Καλά λέει ο Πασχάλης. Πού πας, λέει, χωρίς το καταπληκτικό αυτό σκεύος, που θα το βρείτε μόνο στον Παπαϊωάννου, Home Plus Παπαϊωάννου. Σήμερα θα φτιάξουμε επίσης και τη μαρμελάδα μας εδώ μέσα. Κοιτάξτε πόσο βαθύ είναι, πόσο τετραγωνισμένο είναι, βοηθάει για μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα φαγητού, οτιδήποτε και να κάνετε, ακόμη και 4 τόστ να ψήσετε. Έχει μέσα και τη σχάρα για να στραγγίζετε, να τηγανίζετε. Αντικολλητικό, δεν κολλάει απολύτως τίποτα. Μαγειρεύουμε όχι με πάρα πολλά έλαια μέσα. Τα φαγητά γίνονται πεντανόστιμα. Επίσης, μπορούμε να φτιάξουμε μέσα και ψωμί, γιατί μπαίνει όλο το σκεύος, μπαίνει στο φούρνο. Είναι ατσάλινο, αντικολλητικό. Και δώστε τις παραγγελίες σας. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι παραγγελίες. Να προμηθεύουν οι κυρίες και οι κύριοι που με ενημερώνουν. Αυτό είναι λοιπόν το καταπληκτικό αυτό τηγάνι. Σε τιμή πάρα πολύ καλή. Και όταν πάτε στον Παπαϊωάννου να το ζητήσετε, να πείτε ότι είστε από την εκπομπή μας Hot Γεύση by Κωνσταντίνο στο Επιλογές. Κεντρικό κατάστημα λοιπόν, Διονυσίου Σολομού 60, πλατεία εμπορίου θα το βρείτε. Και το Mega Store στην περιφερειακή οδό Λευκώνα, Κόμβος Λευκώνα, Σερών. Home Plus Παπαϊωάννου λοιπόν, το προϊόν είναι διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα του Παπαϊωάννου. Αυτό είναι λοιπόν το καταπληκτικό τηγάνι μας και σήμερα μέσα θα δείτε πόσο ωραία και όμορφα βράζει και γρήγορα η μαρμελάδα μας, την οποία μετά από το... Όχι, δεν πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να δούμε τα δώρα πρώτα. Ναι, ναι. Βιάζεσαι, λέει ο Πασχάλης. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δώρα μας. Έχουμε ένα τρίλιτρο πλαστικό ακριλικό χρώμα από τον κύριο Νάσο Νησιούδη.
Θα γίνει δικό σας στο τέλος της εκπομπής, μόνο με ένα τηλεφώνημα. Πάρτε μας τηλέφωνο, να μπείτε στην κλήρωση, στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση για τα δωράκια μας. Ένα τρίλιτρο ακριλικό χρώμα πλαστικό, από τον κύριο Νάσο Ρισιούδη, στο σκούταρι Σερών. Έχουμε αυτή την πανέμορφη πιατέλα από το Home Plus Παπαϊωάννου, αυτή τη μαύρη πιατέλα. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Τώρα θα τη δείξουμε αμέσως. Λοιπόν, εδώ, Home Plus Παπαϊωάννου, έχουμε αυτή τη φανταστική πανέμορφη πιατέλα, μαύρη, σε σχήμα κοχύλι. Φανταστική, κατάμαυρη. Και τα μαύρα πιάτα χρειάζονται. Έχουμε γλυκά άσπρα και αυτά, και ωραία χρωματιστά και τονίζουν πάρα πολύ στο μαύρο χρώμα. Αυτή την καταπληκτική πιατέλα από το Home Plus Παπαϊωάννου θα γίνει δική σας. Μόνο με ένα τηλεφώνημα. Και επίσης, έχουμε εδώ και τα καταπληκτικά αυτά λειτουργικά και πάρα πολύ χρήσιμα κλειδιά που ανοίγουν. Είναι μεταλλικά τσάλινα, δεν είναι της πλάκας όπως βλέπετε. Είναι πάρα πολύ γερά, είναι για μια ολόκληρη ζωή. Ανοίγουν κονσέρβες, μπουκάλια, τα πάντα. Δύο κλειδιά σε έναν τυχερό. Και ένας τυχερός θα κερδίσει την πιατέλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παπαϊωάννου για τα ωραία και χρήσιμα δωράκια που προμηθεύει στην εκπομπή μας. Και τα οποία δωράκια έχω να σας πω ότι θα περάσετε από εδώ από την εκπομπή να πάρετε τις κάρτες. Θα σας δώσουμε μία κάρτα και με την κάρτα αυτή θα πάτε στον Παπαϊωάννου και θα πάρετε τα δωράκια σας. Έχουμε εδώ και ένα βάζο μέλι από τον κύριο Αρτζανίδη. Ένα βάζο μέλι λοιπόν σήμερα από τον κύριο Οδυσσέα και Χρήστο Αρτζανίδη. Δώρο για την εκπομπή μας με πολύ αγάπη και γλύκα για σας. Λοιπόν, και έχουμε και το καταπληκτικό δώρο από την κυρία Μαρία Γιαντσίδου, το οποίο θα το δείτε τώρα στην οθόνη σας. Δώρο λοιπόν από την εκπαίδευση ενηλίκων του ΕΟΠΕΠ, μία βαφή μαλλιών, μάσκα μαλλιών, λούσιμο κούρημα και χτένισμα. Το δώρο προσφέρεται με επίσκεψη στο σπίτι σας, μόνο στην περιοχή του νομού Σερών. Το τηλέφωνο της Μαρίας είναι στην οθόνη σας που μόλις βλέπετε. Μαρία Γιατσίδου λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο δώρο σου και οι κυρίες που ξέρουν από μαλλί και τρίχα, ξέρετε πάρα πολύ πόσο κοστίζει αυτό το δώρο που περιλαμβάνει και βαφή και μάσκα και λούσιμο και χτένισμα και κούρεμα. Όλα σε ένα λοιπόν, σαν το σαμπουάν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Γιαντσίδου για το δωράκι της. Σήμερα θα γίνει δικό σας. Λοιπόν, και τι λέγαμε τώρα? Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Τα πενερλί μας πρώτα. Εντάξει. Εγώ θέλω πρώτα να βγάλουμε τα πενερλί μας. Δεν υπάρχουν. Και όμως υπάρχουν μέσα στο φούρνο. Εγώ πρώτα θα βγάλουμε τα πενερλί μας, να σας τα δείξουμε και να δείτε τι άλλο φτιάχνουμε πάνω στα πενερλί και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι έχουμε φτιάξει. Βασικά, τι έχω φτιάξει και τι θα φτιάξετε και εσείς στο σπίτι σας. Αυτά είναι λοιπόν τα πενερλί μας, τα οποία μόλις βγουν από το φούρνο, έχετε μια μικρή ποσότητα, γι' αυτό σας έχω γράψει δύο ποσότητες από βούτυρο, αν θυμάστε καλά στην κάρτα, 50 γραμμάρια για τα κουματάκια που βάζουμε μάσο στο ζυμάρι και 50 γραμμάρια το λιώνουμε. Μόλις βγουν από το φούρνο, τα αλείφουμε με το φρέσκο βούτυρο, την επιφάνεια που είναι το ζυμάρι μας. Έτσι τα αλείφουμε καλά-καλά. Πρέπει επιγόντως να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή με τα πενερλί. Δοκιμάστε την χωρίς φόβο και απολαύστε τα για ένα σούπερ και υγιεινό πρωινό. Λοιπόν, τα αλείφετε έτσι με το βούτυρο, μπόλικο βουτυράκι. Θα τα διακοσμήσετε πάνω. Όχι, θα τα διακοσμήσετε, θα ρίξετε πάνω και τη ρίγανη. Λίγο φρέσκια πράσινη ρίγανη.
Ο Πασχάλης ξέρω ότι υποφέρει τώρα με το άρωμα που έχουν δώσει τα πενερλή από το φούρνο. Ανυπομονεί να δοκιμάσει. Θέλω να πιστεύω ότι κι εσείς από το σπίτι σας ανυπομονείτε να τα φτιάξετε, να τα δοκιμάσετε. Λοιπόν. Αυτά είναι τα πενερλή μας. Εδώ. Ένα πάρα πολύ κοντινό θέλω. Έτσι. Κοιτάξτε εδώ τι θα φτιάξετε. Να σηκώσουμε λίγο έτσι και το ένα. Εδώ κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ λαχταριστά πενερλή. Λοιπόν, και με αυτή την εικόνα, αυτά τα φανταστικά πενερλή, εμείς τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς, για να φτιάξουμε την καταπληκτική και νόστιμη και γλυκιά πορτοκάλι μαρμελάδα. Πάμε λοιπόν. Είναι λεμονάδα, αλλά είναι green. Νέα green λεμονάδα με στέβια. Σαν την green καμία. Χαίρομαι να πρωταγωνιστώ. Όμως στο σπίτι, η Φλός κλέβει την παράσταση. Έχει αυτή τη λάμψη, αυτή τη φρεσκάδα, αυτό το άρωμα. Είναι απόλαυση να δουλεύεις μαζί της. Ελληνικά απορρυπαντικά Φλός. Ολοκληρωμένη φροντίδα καθαριότητας Φλός. Το χειροκρότημα στην οικοκυρά. Είναι πορτοκαλάδα, αλλά είναι green. Νέα green πορτοκαλάδα με στέβια. Σαν την green, καμία. Η Μάνα Γη μας δίνει τους καρπούς της. Εμείς τους συλλέγουμε με ευλάβεια, τους επεξεργαζόμαστε με σεβασμό και δημιουργούμε το αλεύρι της δικής σας υγιεινής διατροφής. Αλεύρι Μάνα στην κίτρινη συσκευασία για τις πιο νόστιμες πίτες που φάγατε ποτέ. Το χρυσό αλεύρι Μάνα είναι η πρώτη ύλη για τις πιο πολύτιμες γευστικές σας δημιουργίες. Ιδανικό για αφράτα και πεντανόστιμα τσουρέκια. Στην κόκκινη συσκευασία, φαρίνα Μάνα για κέικ που πετυχαίνουν κάθε φορά. Και η οικογένεια συμπληρώνεται με το αλεύρι ολικής αλέσεως, το καλαμποκάλευρο, το κίτρινο αλεύρι Μάνα για σπιτικό ψωμί, την άχνη και τον ισεστέ για όλες τις κρέμες. Αλεύρι Μάνα με σήμα τον ανεμόμυλο. Θα τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων. Εργοστάσιο παραγωγής Αδελφή Κεραμάρη, στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Τηλέφωνα 2310 795 488 και 489. Αλεύρι Μάνα. Από τη Μάνα Γη με αγάπη. Είναι βυσσινάδα, αλλά είναι green. Νέα green βυσσινάδα με στέβια. Σαν την green, καμία. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να απολαμβάνετε φρεσκοκομμένα αλαντικά. Συσκευασίες φρεσκάδας Πασιάς. Διατηρούν τα αλαντικά φρέσκα και λαχταριστά σαν να κόπηκαν μόλις. Νέες συσκευασίες φρεσκάδας Πασιάς. Το καλύτερο για σας. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα. Αδερφή Ηλιάδη, οι μεγάλες προσφορές μας συνεχίζονται και τον μήνα Φεβρουάριο. Παντσέτα χοιρινή, ελληνική, 3,95 το κιλό. Λουκάνικα χωριάτικα, μοσχάρι και χοιρινό, 4,95. Κοτόπουλο εξοχής ημέρας, 2,95 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος, 5,95. Μάγουλα μόσχου, 5,95. Μάγουλα χοιρινά, 2,95 το κιλό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε κοντοσούβλι, γύρο χοιρινό, κοκορέτσι, ρολά, ρολά γεμιστά, εξοχικό, σουτζουκάκια, μπιφτέκια, σουβλάκια κλπ. Κρέατα Αδερφή Ηλιάδη. Κρέατα άριστης ποιότητος στις χαμηλότερες τιμές. Μεραρχίας 49 σέρες.
Με συνταγές από πάπου προς παππού για την παρασκευή παραδοσιακών φύλων ξεκινά το 1958 και στις Σέρες η επιχείρηση Κουνταξής. Σήμερα, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη και προτίμηση όλων, συνεχίζουμε με τον ίδιο σεβασμό στην παράδοση να προσφέρουμε όλες τις πρώτες ύλες για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική. Κουνταξής. Χειροποίητα φύλλα ζύμης για πίτες και φύλλα ολικής άλεσης, φύλλα βυρητού και φύλλα με κουρκουμά, σφολιάτα, φύλλα κρούστας, καταΐφι, αγνά προϊόντα, βούτυρο αγελαδινό και πρόβιο, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, δημητριακά, σοκολάτες, άλευρα και ό,τι χρειάζεται ο επαγγελματίας αλλά και ο ερασιτέχνης. Όλα μας τα προϊόντα είναι αυστηρά επιλεγμένα, άριστης ποιότητας και με αυστηρές συνθήκες διατήρησης. Τα προϊόντα μας θα τα βρείτε και στο e-shop μας μαζί με δεκάδες παραδοσιακές συνταγές και χρήσιμες οδηγίες. Κουνταξής. Παράδοση και ποιότητα στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική. Τρίτου Υπηκού Συντάγματος 75. Να τη βλέπεις είναι χάρμα και όμορφη πολύ, καθώς τρέχει με στη φάρμα τόσο στρογγουλή. Μαζί. Φέρνω σ' όλα τα παιδιά μπιφτεκάκια ζουμερά, κι-κι-κι-κι-κι-κι και σουβλάκια θρεπτικά, κι-κι-κι-κι-κι-κι και μεγάλη και μικρή. Έφερα και από άλλους σεφ συνταγές στην Κοτοσεφ, κι-κι-κι-κι-κι-κι νοστινές υγιεινές, κι-κι-κι-κι-κι-κι με θερμίδες χαμηλές. Τώρα ο Κοτοσεφ φέρνει και έτοιμες, καλοψημένες νοστιμιές. Πεντανόστιμα κοτόπουλα, λαχταριστά πουγκάκια και ρολά. Θα τα βρείτε σε όλα μας τα καταστήματα. Στις Σέρες, πλατεία Εμμορίου 15, Βενιζέλου 70 και Μεραρχία 41, στο Σκούταρι και στην Υγρή Τεσσερών. Επιλέγω φέτα κορυφή. Εξαιρετικά ισορροπημένη, μεστή γεύση από εγωπρόβειο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από κοπάδια ελευθέρας βοσκής με μεγάλη φροντίδα. Κορυφή! Να και μια φορά που η μάνα σου είχε δίκιο σε κάτι. Κορυφή! Στην κορυφή της διατροφικής αξίας και της προτίμησής σας. Και τώρα μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα κορυφή στο πρώτο πρατήριό μας στην 8 Ισμαΐου και Τραπεζούντος Γωνία σε ασυναγώνιστες τιμές. Γοργοπόδα ρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν το νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Φυτώρια Σερών, Κωνσταντινίδη. Από το 1952, τρεις γενιές γεωπόνων. Τα φυτώρια Σερών Κωνσταντινίδη εκτείνονται σε μια έκταση 100 στρεμμάτων δικής μας παραγωγής, διασφαλίζοντας την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές για εσάς. Φυτώρια Σερών Κωνσταντινίδη. Παραγωγή καλοπιστικών φυτών εξωτερικού χώρου, μελέτες και κατασκευές χώρων πρασίνου, συντηρήσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Μία επίσκεψη θα σας πείσει για την ποιότητα, την ποικιλία μας και την άριστη εξυπηρέτηση. Αποστολές φυτών σε όλη την Ελλάδα. Φυτώρια Κωνσταντινίδη. Τρεις γενιές. Κοντά σας. Μια δοκιμή θα σας πείσει. Και τώρα
μόνο με τρία πορτοκάλια και ένα λεμόνι, με τρία πορτοκάλια και ένα λεμόνι, το ξανατονίζω, που όλοι έχουμε στα σπίτια μας, μόλις ξεκινήσω αυτή τη συνταγή, είμαι σίγουρος ότι όλοι θα τη φτιάξετε. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας και πάμε να τη φτιάξουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Μαρμελάδα πορτοκάλι. Fresh to death and sick as cancer.